Και σε ό,τι αφορά την δικιά μας έκκληση να στείλουν εμπειρογνώμονες και ανθρώπους, είναι ευκαιρία. Ποιος είναι ευχαριστημένος με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης? Ποιος είναι ευχαριστημένος με τη λειτουργία του συστήματος υγείας? Ποιος είναι ευχαριστημένος με τη γραφειοκρατία που έχουμε μπροστά μας πολλές φορές όταν ένας επιχειρηματίας θέλει να επενδύσει? Αντί να ανακαλύπτουμε τον τροχό ή την πυρίτιδα, πράγματι θα βρούμε εκείνους τους ανθρώπους που θα φέρουν τις καλές πρακτικές και θα δώσουν λύσεις, τις οποίες βεβαίως θα προσαρμόσουμε στις δικές μας προτεραιότητες και ανάγκες, αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε αυτές τις μεγάλες τομές. Θέλω όμως να τονίσω και κάτι ακόμα. Δεν πρόκειται να δεχθούμε αμφισβήτηση του πατριωτισμού μας από κανέναν. Από κανέναν. Κάνουμε το πατριωτικό μας καθήκον. Με καθημερινές δύσκολες αποφάσεις. Με θυσίες. Με κόστος. Κόστος, αναλαμβάνουμε το κόστος ακριβώς για την πατρίδα και για κανέναν άλλο. Όσοι νομίζουν ότι θα κερδοσκοπήσουν ή θα έχουν κάποιο όφελος, κομματικό ή οτιδήποτε άλλο, με διαχωρισμούς σε εθνικόφρονες και μη, μοιάσματα και μη, διαχωρισμούς που πλήρωσε η χώρα στο παρελθόν, όσοι νομίζουν ότι θα μείνουν οι ίδιοι αλόβητοι από την προσβολή θεσμών, συμβόλων της δημοκρατίας, δεν υπονομεύουν την κυβέρνηση. Υπονομεύουν και αρνούνται το δημοκρατικό πλαίσιο που είναι κατάκτηση αγώνων του ελληνικού λαού, κατάκτηση αγώνων του πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος εδώ και πολλές δεκαετίες. Και κάνουν ιστορικό λάθος απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό και στην πορεία της χώρας. Δεν δικαιολογώ σε κανένα σημείο τη βία. Αυτό όμως που όλοι μας μπορούμε να συμμεριστούμε είναι η οργή του κόσμου. Την έχουμε και εμείς για το τι παραλάβαμε. Για τα λάθη του παρελθόντος. Για μια χώρα με τόσες δυνατότητες. Πατριωτισμός όμως δεν είναι η απαξίωση της ιστορίας μας και της δημοκρατίας μας. Είναι να φτιάξουμε τη δημοκρατία που μας πρέπει. Όχι να την γκρεμίσουμε. Πατριωτισμός σήμερα να βάλουμε όλη πλάτη για να βγούμε μαζί πιο γρήγορα από την κρίση. Να φτιάξουμε την οικονομία μας για να μην εξαρτιόμαστε από δάνειες δυνάμεις. Αυτός είναι πατριωτισμός. Πατριωτισμός είναι να δούμε την ίδια μας την ιστορία και να μην επαναλαμβάνουμε λάθη. Της διχόνοιας, της διαίρεσης, της επίκλησης πλαστών επιχειρημάτων στο όνομα της πατρίδας που τελικά λειτουργήσαν σε βάρος της. Γι' αυτό ζητώ από όλους να δουν βαθιά την ιστορία μας, γιατί μόνο όταν υπήρξαμε ενωμένοι, ψύχρεμοι, νυφάλοι, τα καταφέραμε. Αυτός είναι ο δρόμος που εμείς ακολουθούμε και πρέπει να ακολουθήσουμε για να τα καταφέρουμε. Όλοι μαζί ας πούμε ένα μεγάλο όχι σε όσους θέλουν να διαλύσουν κάθε προσπάθεια της Ελλάδας να σταθεί στα πόδια της. Και βέβαια ο πατριωτισμός σήμερα δεν είναι η εύκολη επιλογή φυγής και άρνησης ή διαμαρτυρίας χωρίς πρόταση. Είναι η δύσκολη επιλογή της προσπάθειας, της συλλογικής συμβολής, της πραγματικά ουσιαστικής αυτοδύναμης ανεξάρτητης χώρας μας που στέκεται στα πόδια της. Να αντέξουμε στην πίεση που ασκείται από πολλές πλευρές που θέλουν να λυγίσουμε για τους λόγους τους δικούς τους, πολλές φορές και κερδοσκοπικούς. Αυτή λοιπόν είναι η συμφωνία της Τετάρτης. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δικής μας επιμονής στη διετή μας προσπάθεια. Και βεβαίως στις θυσίες όλων των Ελλήνων, ιδιαίτερα των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Γιατί όπως και στο παρελθόν οι ήρωες του πολέμου δεν ήτανε παραελάχιστοι από κάποια τζάκια, ήτανε από τον ίδιο το λαό. Έτσι φτάσαμε στις αποφάσεις της προηγούμενης εβδομάδας. Τέλειωσε η προσπάθεια. Λύθηκαν τα προβλήματα της χώρας μας. Σαφώς όχι. Μακάρι να λύνονταν έτσι με μια απόφαση. Όμως, όπως όλα τα δυσεπίλητα προβλήματα της ζωής, έτσι και το πρόβλημα της κρίσης στη χώρα μας θέλει πολλή δουλειά, πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία και δεν πρέπει να τη χάσουμε. Ευκαιρία για τον ελληνικό λαό και τη χώρα μας. Πολλοί αυτή την αλήθεια θέλουν να τη διαστρεβλώνουν. Λένε
Ναι, μειώθηκε το χρέος, αλλά η συμφωνία δεν προβλέπει την ανάπτυξη της χώρας, που και η συμφωνία αυτή, ας διαβάσουν τη συμφωνία, και την ανάπτυξη προβλέπει, αλλά η ανάπτυξη δεν θα έρθει και αυτή με ένα κουμπί. Διότι ξέρουμε ότι η ανάπτυξη αφορά και στο να χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία, να χτυπήσουμε τη διαφθορά, να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες, να στηρίξουμε την παιδεία και τη γνώση, να πάμε σε μεγάλες αλλαγές και σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι ακριβώς που έχουμε μπροστά μας. Είναι πρόκληση να αξιοποιήσουμε 100% το παράθυρο ευκαιρίας. Και αυτή είναι η δική μας δουλειά μέχρι το 2013, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Ποια είναι τα βήματα από εδώ και πέρα? Αγαπητοί συνάδελφοι, την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε ένα καθοριστικό βήμα. Μια μεγάλη ευκαιρία. Τώρα, πρώτη προτεραιότητα είναι να κλειδώσει η ιστορική αυτή επιτυχία. Δηλαδή να αποτρέψουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει αυτή την επιτυχία, την απόφαση σε κίνδυνο. Η συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας θέλει αποφάσεις δικές μας, εξειδικευμένες διαπραγματεύσεις, χρονοδιάγραμμα ενεργειών και νομοθετικών πρωτοβουλειών. Να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση της 26ης Οκτωβρίου μετά από διαπραγματεύσεις με τον τραπεζικό τομέα. Και βέβαια πολλές από τις αποφάσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά εμάς. Άλλες βρίσκονται στο κοινό πλαίσιο αλλαγών που επιχειρούμε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μηχανισμοί στήριξης, προφύλαξης από τις ορέξεις και φόβους των αγορών, αλλά και την εποπτεία, την παρακολούθηση όλων των κρατών μελών της Ευρωζώνης στην προσπάθεια να μπει μια τάξη στα δημοσιονομικά, αλλά και να μπει η Ευρώπη σε αναπτυξιακή τροχιά. Βλέπετε, αυτές οι αποφάσεις δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Και η επιτυχία της Ευρώπης θα καθορίσει εν τέλει και την δικιά μας επιτυχία. Οι επόμενες μέρες και εβδομάδες είναι καθοριστικές επίσης να ολοκληρωθούν οι όποιες ενέργειες εκκρεμούν για την ίσπραξη της έκτης δόσης μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, που θα δώσουν και σημαντική ρευστότητα και στην αγορά. Να προωθήσουμε επίσης και το χρονοδιάγραμμά μας για τις μεγάλες διορθωτικές αλλαγές που έχουμε να εφαρμόσουμε και που έχουμε πρόσφατα ψηφίσει. Να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2012. Να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες του νέου προγράμματος στήριξης μέχρι το 2014, όταν τελειώνει το πρόγραμμα στήριξης. Έτσι, έως τις αρχές του 2012, η απόφαση αυτή μπορεί να έχει εξειδικευθεί πλήρως και να έχει ποσοτικοποιηθεί σε βαθμό λεπτομέρειας. Θα γνωρίζουμε επακριβώς πόσο μειώνεται το χρέος, πόσο μειώνονται οι τόκοι, πόσο μειώνεται και το βάρος στον Έλληνα πολίτη. Αυτό λοιπόν είναι το καθήκον μας.